Εγώ χαίρομαι και πάρα πολύ που είμαι σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι εμβληματικό νοσοκομείο και είναι εμβληματικό αφενός γιατί είναι από τα πιο σύγχρονα, από τα καλύτερα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι εμβληματικό και ένα λόγο ακόμα γιατί είναι προϊόν μιας μεγάλης προσωπικής δωρεάς και γιατί έχουμε προστατεύσει ένα καθεστώς λειτουργίας που πάνω απ' όλα προάγει την εργασιακή ειρήνη εντός του νοσοκομείου, αλλά επιτρέπει και στο νοσοκομείο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις όχι μόνο του παρόντος και του μέλλοντος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στην οικογένεια Παπαγεωργίου για ό,τι έχει κάνει, όχι μόνο για το νοσοκομείο αυτό, γιατί έχει κάνει πολλά, αλλά αυτή είναι νομίζω η πιο εμβληματική δωρεά και μια σημαντικότατη παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την Ελλάδα. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι από τα κορυφαία νοσοκομεία της Ελλάδας, όχι μόνο της, της Βόρειας Ελλάδας. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες σε συνέχεια όσων άκουσα. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε με απλά λόγια ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξιοποίησε πλήρως το διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος για να μπορεί σήμερα να έχει αυτές τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει μία έξαρση η οποία είναι εξαιρετικά έντονη. Τι εννοώ με αυτό? Έγιναν προσλήψεις προσωπικού με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό το προσωπικό δεν το χρειαστήκαμε στο πρώτο κύμα, το χρειαζόμαστε τώρα. Έχουμε δεσμευθεί ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του προσωπικού θα μετατραπεί οι σχέσεις εργασίας από ορισμένους σε ορίστου χρόνου με τις σωστές διαδικασίες, αλλά και με την επιβράβευση, θα το πω πολύ καθαρά, της εμπειρίας και της δουλειάς που έκαναν, ειδικά αυτούς τους κρίσιμους μήνες της πανδημίας. Και ταυτόχρονα υπήρχε και μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι αναπνευστήρες, οι οποίοι επιστρατεύθηκαν τώρα για να δημιουργήσουμε εντός εισαγωγικών προσωρινά κρεβάτια εντατικής θεραπείας ή είναι μόνιμες επενδύσεις σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, όπως αυτά τα οποία προετοιμάζονται στο νοσοκομείο το Ιπποκράτειο, όπως αυτά τα οποία ήδη είναι έτοιμα στο Σωτηρία. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο θα είναι όμως η μόνιμη παρακαταθήκη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πια να έχουμε κρεβάτια εντατικής θεραπείας τα οποία να είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως είπες, Πρόεδρε μου, άδεια να είναι. Ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν είναι άδεια. Αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι εδώ για να φροντίζει μόνο τους ασθενείς COVID. Δεν επιτρέψαμε στα μεγάλα νοσοκομεία να μετατραπούν σε νοσοκομεία μιας νόσου. Η κατεύθυνση που έχω δώσει στο Υπουργείο και έχει ήδη ανταποκριθεί είναι αμέσως με το που θα πέφτει η πίεση από τον COVID να επανερχόμαστε στους κανονικούς ρυθμούς ώστε να μην καθυστερούν θεραπείες. Προφανώς όλα τα επίγοντα αντιμετωπίζονται, αυτό το γνωρίζουν όλοι, αλλά να μην καθυστερούν και προγραμματισμένα χειρουργία ή θεραπείες που δεν έχουν έναν επίγοντα χαρακτήρα. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι την επόμενη μέρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα βγει πιο ισχυρό, πολλαπλά πιο ισχυρό. Θα βγει πιο ισχυρό σε προσωπικό. Θα βγει πιο ισχυρό σε εμπειρίες, γιατί αυτή η διαδικασία είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για όλους σας, αλλά μας κάνει καλύτερο στο να αντιμετωπίζουμε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις. Θα είμαστε πιο ισχυροί σε εξοπλισμό. Θα είμαστε πιο ισχυροί και ως προς την αντίληψή μας για την υγεία. Γιατί νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο είπες, ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία. Όταν ζητάμε από τον κόσμο να παίρνει βασικά μέτρα πρόληψης, το κάνουμε για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όταν είπαμε με πολύ απλά λόγια ότι θέλουμε προφανώς όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά οι μονάδες δεν είναι το υποκατάστατο για την πρόληψη. Διότι αν δεν έχεις πολιτικές πρόληψης, όσες μονάδες θα έχεις κάποια στιγμή, αυτές θα γεμίσουν και το είδαμε σε συστήματα υγείας πολύ πιο προηγουμένα. Αυτή λοιπόν η αντιμετώπιση της υγείας μέσα από τον φακό της πρόληψης νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία και προφανώς θέλω να το έχουμε πει πολλές φορές με τον Υπουργό, με τον Γενικό Γραμματέα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία θα κάνουμε. Έχουμε Γενικό Γραμματέα πρωτοβάθμιας. Η πρωτοβάθμια θα σηκώσει το βάρος του εμβολιασμού. Άρα είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να αξιολογήσουμε δυνατότητες και αδυναμίες στην πρωτοβάθμια. Και αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας, για την οποία έχουμε
μιλήσει και μιλάμε δεκαετίες τώρα. Ήρθε η ώρα να την κάνουμε πράξη, όπως ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξη και ακόμα πιο ενεργές πολιτικές στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της πρόληψης. Αναφέρω ενδεικτικά τις προληπτικές διαγνωστικές μαστογραφίες, αλλά και πολιτικές όπως η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιο χώρο, που είναι πολιτικές οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά κανένα κόστος, θα έχουν όμως τεράστιο θετικό οικονομικό αποτύπωμα στην ατομική αλλά και στη δημόσια υγεία σε βάθος χρόνου. Οπότε εκ μέρους μου και πάλι στη διοίκηση, σε όλους τους εργαζόμενους, χαίρομαι που έγινε αυτή η τοποθέτηση, διότι είναι μια σύνθετη αλυσίδα η υγεία, και αυτή η αλυσίδα είναι όσο ισχυρή, όσο ο πιο αδύναμος κρίκος, και δεν έχουμε ευτυχώς αδύναμους κρίκους και δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το σύστημα με αυτήν την λογική. Συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους, στο νοσοκομείο, το οποίο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αρχίζει και μειώνεται πια αισθητά το οικό φορτίο. Ο πρώτος δείκτης που κοιτάω εγώ πάντα πια είναι οι συγκριτικές εισαγωγές στις εφημερίες. Αυτές μας δίνουν μια πολύ καλή αίσθηση. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο εισαγωγών είναι πια θετικό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ακόμα μία με δύο εβδομάδες πολύ δύσκολο μπροστά μας, αλλά ξέρουμε επίσης ότι όταν με το καλό θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από το καθεστώς των αστερών περιορισμών, ότι πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Διότι δεν το κάναμε, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάναμε το καλοκαίρι. Η ευθύνη βαραίνει όλους μας, πιστεύω, και εγώ πρώτος έχω αναγνωρίσει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στην πολιτεία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά οι ατομικές συμπεριφορές είναι αυτές που καθορίζουν το ρυθμό διασποράς της πανδημίας. Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος, πολύ πολύ πιο περιορισμένα, με τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, άντε ενδεχομένως μία οικογένεια ακόμα. Και έτσι πρέπει να γίνει σε αυτό το ιδιαίτερο 2020, το οποίο μας επιφύλαξε πάρα πολλές εκπλήξεις, μας έκανε όμως ταυτόχρονα πιο δυνατούς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μας κάνει και πιο ενωμένους ως κοινωνία. Διότι ο εχθρός είναι ένας, είναι ο ιός, και μακάρι όλοι να έβλεπαν την πρόκληση μέσα από αυτήν τη διάστασή της. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, και εύχομαι στην επόμενη επίσκεψή μου στο νοσοκομείο, γιατί είμαι τακτικός επισκέψεις, να συζητάμε τις προκλήσεις της επόμενης μέρας μετά την πανδημία.